Any ideas? Τέλεια. Καλώς όρισες σε αυτό το βίντεο. Τι έχουμε σε αυτό το βίντεο, έχουμε, σου ξαναλέω, το πεντακάθαρο βυθό της Τίνου, όπως διέκρινες μόλις. Και ξεκινάμε, εδώ θα δεις τον κύριο Χταπόδη. Ο κύριος Χταπόδης εδώ είναι η δεύτερη φορά που τον συναντάμε. Και μπορώ να σου πω ότι αυτός ο κύριος Χταπόδης μας έμαθε, ή η κυρία Χταπόδη, δεν ξέρω τι είναι τι. Μας έμαθε και κάθε φορά που μας έβλεπε δεν ψινότανε καθόλου. Λοιπόν, βλέπεις, εδώ μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις. Έχεις ουσιαστικά την κάμερα μέσα στο νερό και βλέπεις το πώς περιφέρονται τα ψάρια. Κοίταξε πόση περιέργεια. Καταρχάς, κοίταξε πόσο όμορφο ψάρι είναι. Έτσι, next level. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις ποτέ τόσο κοντά. Και στο background, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, αλλά έχεις ένα χταπόδι το οποίο πάει, το πάει αλλού. Το πώς συμπεριφέρεται. Δες στο μεταξύ πόσο κοντά είναι αυτό το ψάρι και αφήνει αυτό το περιθώριο. Δηλαδή είμαι σχεδόν σίγουρος ότι υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε άνετα το χταπόδι να φάει το ψάρι. Δεν ξέρω αν θα επέλεγε το συγκεκριμένο ψάρι από, ξέρεις, άποψη μεγέθους, αλλά θα μπορούσε. Εδώ βλέπεις εμένα και το κεφάλι μου και προσπαθώ να τσεκάρω τι ακριβώς παίζει με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Όπως βλέπεις είναι τρομερά. Είναι και για μένα νέο, γιατί το κομμάτι αυτό το σκέφτηκα σχετικά αργότερα, ότι ξέρεις κάτι, ας την κάτω, δεν ξέρεις, κάποιο θα πάει να δει, κάποιο θα πάει κοντά και θα μπορέσει να το τραβήξει το βίντεο. Και είναι μια συνέχεια, αν θέλεις, στο προηγούμενο βίντεο, στο ότι ουσιαστικά πώς συμπεριφέρονται τα θαλάσσια ζώα, το πόσο πολύ μοιάζουν με τα ζώα τα οποία χαϊδεύουμε και προστατεύουμε και έχουμε νόμους για αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό να μην πέσεις στην παγίδα του ότι ξέρεις κάτι, α, έχω συνηθίσει να τρώω αυτά τα ζώα. Και ξέρεις, απλά συνεχίζω και το κάνω. Τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος πέραν της γεύσης και της συνήθειας, δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Λοιπόν, κοίταξε αυτό το υπέροχο πλάσμα το οποίο είναι. Δηλαδή, πώς να σου το πω, αρχίζει το ντουν ντουν ντουν. Έπρεπε να είχα αφήσει κι άλλο την κάμερα, δεν το σκέφτηκα. Εδώ κάπου, σε αυτό το σημείο κάπου την παίρνω. Λοιπόν, και το επόμενο κομμάτι, η επόμενη έκπληξη είναι αυτό το κοχύλι. Λοιπόν, εδώ η ταχύτητα είναι επί 2, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, το κοχύλι αυτό ξέρεις. Είναι ένα κοχύλι και δεν πάει καθόλου γρήγορα. Θέλω να σου πω εντάχει μια ιστορία η οποία έγινε το 2010-2011. Καμία σχέση τότε, δεν είχα καμία σχέση με βιγανισμό, δεν είχα καμία σχέση. Τα προστάτευα τα γατιά και τους σκύλους από όποιον πήγαινε, είτε να τα κυνηγήσει, είτε να τα τρομάξει, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. By the way, μικρή παρένθεση, κοίταξε αυτό το ψάρι το οποίο είναι σαν φύκι. Ναι, δεν είναι ένα φύκι που επιτίθεται, είναι ένα ψάρι. Θα το βάλουμε σε ένα άλλο βίντεο, σε ένα δεύτερο κομμάτι. Νομίζω έχουμε κάποιο κομμάτι το οποίο έπαιζε με το συγκεκριμένο. Βλέπεις αυτά τα κίτρινα. Το συγκεκριμένο είναι ένα σαλιγκάρι της θάλασσας, όπως θα δεις αργότερα και θα καταλάβεις συγκεκριμένα περί τι ζώου πρόκειται. Το οποίο έχει ένα πανέμορφο κέλυφος, δηλαδή είναι υπερβολικά ωραίο. Και να ρωτιέμαι, έτσι είναι μια ερώτηση για τον κόσμο που τρώει σαλιγκάρια. Δηλαδή, εκτός ότι είναι αειδιαστικό ή οποιοδήποτε βρώση ζώου. Ωραία. Σκέψου τώρα ότι δεν τρως σαλιγκάρια θαλάσσης για κάποιο λόγο, αλλά τρως σαλιγκάρια ξηράς. Είναι ένα moment για να σκεφτεί κανείς. Λοιπόν, δες πόσο υπέροχο είναι αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, ένα τέτοιο κοχύλι είχα βρει εγώ στην Σκιάθο. Ήταν νομίζω η δεύτερη χρονιά που πήγαινα στη Σκιάθο και τότε μπορώ να σου πω ότι έκανα ψαροντούφεκο. Ναι, ήμουν ένας από αυτούς. Ήμουν εθισμένος στο κυνήγι. Και αν κάποιος νομίζει ότι δεν ισχύει αυτό το thrill of the hunt, πλανάτε πλάν νύχτρα, δεν το έχει κάνει ποτέ και δεν χρειάζεται να το κάνει για να το βιώσει αυτό. Είναι μια αντίστοιχη αίσθηση. Κοίταξε, βλέπεις το ψάρι, πάει τσεκάρι, σου λέει τι παίζει εκεί. Μια αντίστοιχη αίσθηση του τζόγου, μια αντίστοιχη αίσθηση. Δεν θα το έλεγα τόσο τη σεξουαλική επαφή, αλλά σε μία. Πώς να σου το πω, σε κάτι το οποίο μπορεί να σε αιθήσει πέραν αυτού. Θα έλεγα ότι είναι πολύ κοντά στο τζόγο. By the way, τσέκαρε πίσω αριστερά στην εικόνα ένα πράγμα το οποίο γίνεται και είναι σαν φύκι, είναι σαν βλένα το οποίο έχει. Και όπως βλέπεις, είναι ξεκάθαρα ένα σαλιγκάρι της θάλασσας, δηλαδή αποδεικνύεται ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, και είχα βρει ένα τέτοιο κοχύλι στη Σκιάθο. Το παίρνω που λες αυτό το κοχύλι και λέω, ξέρετε, έχω βρει αυτό το κοχύλι. Είχα ρωτήσει ένα μαγαζί με ψάρεμα. Με τύπου ήδη ξέρεις για να σκοτώνεις θαλάσσια ζώα. Και
Το ψάρεμα είναι ένας εφημισμός, by the way, για όποιους το βρίσκουν διαφορετικό. Και πρόσεξε, μου λένε, ξέρεις, θα πάρεις ένα αγκίστρι και μία πετονιά και θα το δέσεις ανάποδα. Και δεν ξέρω γιατί. Δεν είχα, από ό,τι φαίνεται, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχω τόσο μυαλό για να μην το κάνω αυτό, γιατί το συνειδητοποίησα αργότερα. Είχα περάσει το αγκίστρι πάνω στο δέρμα, πάνω στη σάρκα του σαλιγκαριού, από τη σκληρή πλευρά, γιατί αυτά έχουν κάτι σαν το πάτωμά του, αν θέλει, τα πόδια του, είναι ένα σκληρό πράγμα το οποίο σαν να κλείνει το καβούκι. Λοιπόν, και το είχα δέσει και το είχα κρεμάσει μέχρι να φύγει αυτό το ζωάκι. Κοίταξε, κοίταξε πόσο περίεργο είναι αυτό το ψάρι. Και κοίταξε αυτή τη σκορπίνα, σου λέει τι, δεν έχει βγάλει εμένα για να βγάλει αυτόν. Όχι. Και εδώ βρήκαμε ένα κέλυφος, είναι το κέλυφος κάβουρα ή μια πεταλίδα. Όχι, είναι σαν αχιβάδα τύπου. Αν δεν κάνω λάθος, δεν τα ξέρω όλα απολύτως καλά. Εδώ είναι το κέλυφος του κάβουρα, το οποίο δυστυχώς μετά από λίγο καιρό έσπασε. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και αυτό το ζωάκι ξεψύχησε, βασανίστηκε. Κατά μία έννοια, πώς να σου το πω, κρεμασμένο. Και προφανώς σίγουρα θα είχε πεθάνει από ασφυξία και τη ζέστη, γιατί ήταν καλοκαίρι. Αλλά ήταν τρομερό, δηλαδή το ότι μπήκα σε όλη αυτή τη διαδικασία να κάνω αυτό το πράγμα σε αυτό το ζωάκι, το οποίο, πώς να σου το πω, αν είχα την κάμερα, θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι αντίστοιχο από αυτό που έχω κάνει τώρα. Και να το δει και κάποιο, να πει: Ωπ, ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Όντω, αυτά έχουν κάνει το κομμάτι του. Θα δει σε λίγο, είναι αυτό το βίντεο το αμέσω μετά. Όχι. Εδώ, κοίταξε. Εδώ είναι επί τρία. Πρόσεξε τώρα, έχει το ψάρι αυτό που τα κοιτάζει. Σου λέει: τι κάνετε εκεί, ρε, μήπω κάνετε τίποτα, τίποτα ύποπτο. Τίποτα που δεν πρέπει να είναι άνω των 18. Και είναι τώρα το ένα τρώει πάνω από το βράχο. Δηλαδή, πώ να σου το πω, αυτά τα πράγματα πρέπει να μπει στη διαδικασία να τα δει. Και είναι ένα μικρό και ένα άλλο. Και πάει πάνω στο βράχο και τσικ 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 τρώει. Λοιπόν, είναι τρομερά σημαντικό να μπαίνουμε στη διαδικασία να παρατηρούμε το τι κάνει το κάθε ζώο και το τι ανάγκες έχουμε πραγματικά και να μπαίνουμε στη διαδικασία του όντως να συμπεριφερθούμε όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφερθούν. Είναι. Αντιλαμβάνομαι γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις, βλέπεις συνέχεια διαφημίσεις με αυτό το ότι «Α, είναι νόστιμο» ή «Α, μπορείς να αγοράσεις αυτό, ξέρω εγώ, και επίσης είναι ωραίο». Αλλά ξέρεις κάτι, έχει επιπτώσεις. Και όταν κάτι έχει επιπτώσεις, πρέπει να αναρωτηθείς αν αυτές οι επιπτώσεις αξίζουν το να τελειώσεις, αν θέλεις, τη ζωή ενός άλλου πλάσματος. Το οποίο ναι, δεν λύνει μαθηματικά, αλλά αυτό τι σημαίνει. Αν είσαι ένας άνθρωπος π.χ. δεν λύνει μαθηματικά, ή ένας σκύλος δεν λύνει μαθηματικά, αυτό πρέπει να του πάρουμε τη ζωή. Λοιπόν, εδώ έχεις μερικά πλάνα από αυτούς τους μπλε καύρες, τα οποία είναι λίγα. Και παρότι. Να δώσω, να δώσω. Παρότι προσπάθησα, μπορώ να σου πω ότι δεν τα κατάφερα όσο καλά θα το ήθελα. Η συγκεκριμένη κάμερα. Α! Ο κύριος Ψάρης. Δεν ξέρω αν τον πρόλαβες, αλλά είναι ο κύριος Ψάρης που είχαμε δει όλες αυτές τις φορές. Και εδώ είναι το βίντεο το οποίο σου έλεγα. Ναι, η GoPro έχει κάτι περίεργα. Και πίστεψε με, όταν δεν έχεις οθόνη για να δεις το τι τραβάς, είναι δύσκολο να το στοχεύσεις. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο πλάνο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να προσέξεις πώς αυτό το πλασματάκι μπαίνει στη διαδικασία και τσίκι 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 τρώει από το βράχο. Δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εμένα προσωπικά με συναρπάζουν υπερβολικά πολύ αυτά τα πράγματα. Είναι, καταρχάς είναι επί δύο όλο αυτό που βλέπεις, 250 συγγνώμη, και βλέπεις τις αργές κινήσεις που κάνει. Βλέπεις τι σημαίνει γι' αυτό σήμερα θα φάω, ξέρω εγώ. Μιλάμε για 2 λεπτά και πώς να το πω, θα έχεις τελειώσει το μισό σου πιάτο. Είναι τρομερό αν κάτσει και παρατηρήσει κανείς τα θαλάσσια ζώα που έχουμε, είναι τρομερό το ότι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μαγιό από ένα παιδάκι, το οποίο ευτυχώς βγαίνοντας, το πέρασε στην αρχή για σκουπίδι, αλλά βγαίνοντας ο παπάς μου λέει: ξέρεις, τώρα ετοιμαζόμουν να έρθω να το βρω. Και λέω: Οκ, ευτυχώς κάναμε και κάτι καλό. Άλλη μια σκορπίνα. Και εδώ είναι το κομμάτι που βρίσκουμε έναν τύπου σαργός και αυτό το ψάρι το οποίο ενώ ήταν πολύ περίεργο στην αρχή τώρα σου λέει δεν σε γουστάρω και πολύ φίλε. Λοιπόν, δεν θέλω να σε κρατήσω περισσότερο να ξέρεις ότι θα δεις αποσπάσματα από το συγκεκριμένο βίντεο στο μέλλον. Διάλεξε ποια θέλεις να δεις πάλι, θα δώσω περισσότερη έμφαση στα σημεία τα οποία φαίνονται τα ψάρια και ίσως είναι ψάρια τα οποία δεν έχεις δει, δεν έχεις παρατηρήσει αρκετά, δεν έχεις προσέξει. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε πάλι. Χάρηκα που είδες σε αυτό το βίντεο. Χάρηκα που είδες αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος του. Κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like σου, ακολούθησε με στο Patreon αν θέλεις να υποστηρίξεις το κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε πάλι. Boom. Φτάσει μέχρι το τέλος του βίντεο.
Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατάτε το notification bell για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στα social media από κάτω και μπορείτε να υποστηρίξετε το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.